Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό και ο άνθρωπος που ενώνεται μαζί Του φωτίζεται και θεούται και σώζεται. Οι Άγιοι Πατέρες μας μιλούν για αυτή την ένωση με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, με την ένωση, για την ένωση του νου με τον Θεόν. Λέγει ο Μέγας Αντώνιος στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και Χριστής πολιτείας. Η ψυχή, λέγει, ευρίσκεται μέσα στον κόσμο επειδή έχει γεννηθεί ψυχή εν τον κόσμο ως γεννητή. Ο δε νους υπερβαίνει τον κόσμο καθώς είναι αγέννητος. Νους δε και υπέρ των κόσμων ως αγέννητος. Και βέβαια εννοεί εδώ το νου τον εκλαμπρισμένο, το νου τον γεχαριτωμένο, το νου το φωτισμένο με το φως το αληθινό που είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε ο νους είναι υπέρ των κόσμων. Η δε ψυχή, λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Αντώνιος, η οποία κατανοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, κάθε στιγμή έχει νόμο απαράβατο και καθώς μόνη της συλλογίζεται ότι τώρα είναι ο αγώνας και η κρίση και δεν επιτρέπει να την αναλάβει ο κριτής και ότι χάνεται όπως και σώζεται η ψυχή εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής. Η ψυχή η φωτισμένη με το φως του Θεού, ο νους ο θεωμένος, σκέπτεται σωστά, κατανοεί τον κόσμο και τι νόημα έχει ο κόσμος, αλλά και γιατί ο ίδιος υπάρχει και θέλει να σωθεί. Και κάθε στιγμή έχει νόμο απαράβατο, έχει οδηγό τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού και συλλογίζεται η ψυχή και η φωτισμένη από το Θεό ότι τώρα είναι ο αγώνας σε αυτήν εδώ τη ζωή και η κρίση εδώ ουσιαστικά κρινόμαστε ανάλογα με τα έργα μας και δεν επιτρέπει η φωτισμένη ψυχή να την αναλάβει ο κριτής, δηλαδή δεν αφήνει τον εαυτό του ο άνθρωπος ο οποίος έχει φωτισμένο νου, φωτισμένο από το Θεολόγο, να πράξει τα άνομα, οπότε να παραδοθεί στην κρίση την καταδικαστική του κριτού του αιώνιου Θεού. Γνωρίζει ότι αν πέσει στην αμαρτία θα κατακριθεί, θα καταδικαστεί στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό κάθε στιγμή τηρεί τον νόμο του Θεού. Η δε ψυχή η νοούσα, η δε ψυχή η φωτισμένη από τον Θεό, νοούσα τον κόσμο και θέλουσα σωθήνε, εφεκάς της ώρας έχει νόμον απαράβατον και καθεαυτήν λογιζομένη ότι νήν ο αγών και η εξέταση και ου συγχωρεί αναλαβέστε τον κριτήν και ακόμα συλλογίζεται η ψυχή η φωτισμένη από τον Θεό ότι χάνεται όπως και σώζεται εξαιτίας μικράς και αισχρής ειδονής. Ότι απόλυται ψυχή και σώζεται δια μικράν και αισχράν ειδονήν. Πότε σώζεται όταν καταφρονήσει τις μικρές, τις ασήματες, τις ουσιαστικά ανύπαρκτες ειδονές της σαρκός. Όταν καταφρονήσει αυτές, τότε σώζεται. Όταν όμως ο άνθρωπος υποδουλωθεί σε αυτές τις ειδονές, τις αρχικές, γίνει δούλος στο πάθος της φιλιδονίας, λατρέψει τη σάρκα και κάνει Θεό την κοιλία, τότε χάνεται. Χάνεται εξαιτίας αυτής της μικράς και αισχράς ειδονής. Τότε γίνεται εχθρός του Θεού. Γίνεται εχθρός του Σταυρού του Χριστού, το οποίο την ύψωση θα εορτάσουμε αύριο. Γιατί τι σημαίνει Σταυρός? Σταυρός σημαίνει νέκρωση ως προς την αμαρτία, ως προς τα πάθη, ως προς τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία. Και τι σημαίνει εχθρότης στον Σταυρό του Χριστού? Σημαίνει ακριβώς υποδούλωση στα πάθη τα σαρκικά, στα πάθη τα οποία μας κολλάνε στη γη, μας κολλάνε στην ύλη, μας κολλάνε στη μάτη δόξα των ανθρώπων.
οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, παρατηρεί ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι οι τα επίγεια φρονούντες, αυτοί οι οποίοι φρονούν τα επίγεια, τα γήινα και καθόλου τα ουράνια. Εγκλώβησαν τον θεοειδή νου τους στο χώμα, τον μετέτρεψαν σε πυλό, σε δέσμια του πυλού. Η ψυχή τους είναι εξίσου δέσμια του πυλού, γι' αυτό και ζέχνει χώμα. Οι σκέψεις τους έλκονται από τη γη, σαν το σκουλίκι, που είναι άπτερο και ανίκανο να ανασηκωθεί από το χώμα. Αυτός είναι ο λόγος που εκείνοι, οι τα επίγεια φρονούντες, θεωρούν πως αυτά τα επίγεια είναι οι πάντες και τα πάντα. Το παν για τους σαρκικούς, για τους φιλίδωνους, για τους δούλους της Ισχράς και Μικράς Ιδονής, τα πάντα και οι πάντες είναι τα επίγεια, τα γήινα. Ανασκάψετε οποιαδήποτε σκέψη ή αίσθησή τους, λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, και θα νιώσετε έντονη την οσμή του σάπιου χώματος. Η σκέψη, όμως, έχει την καταγωγή της στον ουρανό και δόθηκε στον άνθρωπο για να τον συνδέει με τον ουρανό, με τον επέκεινα κόσμο, με τον Θεό και την αιωνιότητα. Με τον νου τον διακαθαρμένο, ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει τον Θεό και να ενώνεται με τον Θεό. Κι όμως εκείνοι υποτίμησαν τη σκέψη, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, την κατάντησαν άνω και ερπετό, γι' αυτό και έρπει πάνω στο χώμα, γι' αυτό και τρέφεται με αυτό. Κατά κάποιο τρόπο και την ψυχή δηλαδή, την έκαναν σάρκα, την έκαναν χώμα, την έκαναν γη. Σαρκοποίησαν και το πνεύμα τους και τη σκέψη τους και τα πάντα. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει και δεν αναγνωρίζουν, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, τίποτε το επουράνιο, το αθάνατο, το θείο. Είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, είναι οι τα επίγεια φρονούντες. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα βρίσκονται στον αντίποδα των χριστιανών, οι σαρκικοί άνθρωποι, οι φιλίδωνοι. Βασικός κανόνας των χριστιανών είναι το σκέπτεσθε τα άνω, τα επουράνια, εκεί που ο Χριστός κάθεται, εκ δεξιών του Θεού, και το ζήν την επουράνιο εν Χριστώ ζωή. Σε αντίθεση με όλα αυτά βρίσκονται τα επίγεια φρονούντες. Όποια είναι η σκέψη σου, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, η ίδια είναι και η ζωή σου. Όταν ο άνθρωπος σκέπτεται με τρόπο χωρικό, τότε ζει και ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν σκέπτεται με τρόπο επουράνιο, τότε αντιστοίχως ζει και ενεργεί επουρανίως. Αυτοί που σκέπτονται χωρικώς μισούν το Σταυρό του Χριστού, επειδή αυτός έλκει τον άνθρωπο σε κόσμους υψηλούς, θείους, αιωνίους και φωτεινούς. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει, τίποτε δεν μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο όνειδος και να είναι ισχυρότερο από τα λόγια «Ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη αισχήνη αυτών». Ποιοι είναι αυτοί οι τα επίγεια φρονούντες, εκείνοι που λέγουν «Θα κτίσουμε οικίες». Πού? Στη γη. «Θα αγοράσουμε κτήματα». Πάλι στη γη. «Θα αποκτήσουμε εξουσία». Πάλι επί γης. «Θα αποκτήσουμε δόξα». Πάλι επί γης. «Θα πλουτίσουμε». Οπωσδήποτε επί γης. Να για ποιους ο Θεός είναι η κοιλία. Για εκείνους που τίποτε το πνευματικό δεν σκέπτονται, πρέπει να είναι απασχολημένοι μόνο με τη φροντίδα και τους λογισμούς των επιγείων. Πράγματι, αυτοί έχουν την κοιλία ως Θεό τους και λέγουν «φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Και κατόπιν ο ίδιος τρώγεσαι, αν γίνεις τέτοιος φιλίδωνος, φιλόσαρκος, έχοντας Θεό την κοιλία, ο ίδιος τρώγεσαι, αναλώνεσαι, αφού παρόλο το ότι το σώμα είναι χωρικό, τίποτε δεν σε ενοχλεί από πλευράς αρετής. Το σώμα, όταν το χαλιναγωγείς, δεν είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Όταν όμως το θεοποιήσεις, όταν θεοποιήσεις την κοιλία, τότε βέβαια καταστρέφεσαι, αυτοαναλώνεσαι.
Πες μου, γελάς και διασκεδάζεις με απολαύσεις, παραχώνοντας την ψυχή σου στη γη και δεν σε νοιάζει. Και τι άφεση θα λάβεις, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σέρνοντας τον εαυτό σου σε μια τέτοια απάθεια, όταν το ίδιο το σώμα πρέπει να το κάνεις πνευματικό και εσύ μένεις αδιάφορος και απαθής στην πρόσκληση που σου κάνει ο Θεός. Γιατί και αυτό είναι δυνατόν εάν το ποθήσεις, εάν ξεφύγεις από την αδιαφορία, από την ακηδεία, μπορείς και το σώμα, το γήινο, να το κάνεις πνευματικό, αρκεί να το ποθήσεις, να το θελήσεις. Σου δόθηκε η κοιλία για να την τρέφεις και όχι για να την αυξήσεις, για να την ελέγχεις και όχι για να σε ηγεμονεύει, για να γίνει Κύριός σου. Σου δόθηκε για να σε υπηρετεί για τη διατροφή των υπολείπων μελών του σώματος και όχι για να την υπηρετείς και να υπερβαίνεις κάθε όριο. Ούτε η θάλασσα, όταν επικαλύψει τις ακτές της, δεν προκαλεί τόση ζημία όσοι η κοιλία στο σώμα και στην ψυχή μας. Όταν εννοεί ο Άγιος Ιουστίνος, αφαιθεί αχαλήνωτη και θεοποιηθεί από εμάς. Η θάλασσα κατακλείζει όλη τη γη, η κοιλία όλο το σώμα. Όρισε τις μέτρο, όπως ο Θεός περιόρισε τη θάλασσα με την άμμο. Κι αν αυτή η κοιλία παραπονείται, εξαγριώνεται, τότε επίπληξέ της με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Δες, ο Θεός σε πρίκησε με τη διάνοια, ώστε να τον εικονίζεις, σου έδωσε νου. Εσύ όμως δεν θέλεις, αλλά βλέποντας πως η υπερπλήρης κοιλία σου καταστρέφει και αλλοιώνει όλη σου την φύση, και τότε όμως δυστυχώς δεν τολμάς να την υποτάξεις και να την εντάξεις στα όρια του μέτρου, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε αυτό το λόγο του Αγίου Αντωνίου, ότι η ψυχή σώζεται αλλά και χάνεται εξαιτίας μικράς και αισχρής ειδονής. Όταν καταφρονήσεις τις μικρές και αισχρές ειδονές της αρκός, όταν πάψεις να έχεις Θεό την κοιλία, τότε σώζεσαι. Αν αντίθετα υποδουλωθείς αυτά, τότε χάνεσαι. Ας αγωνιστούμε να σωθούμε, καταπατώντας την φιλιδονία και δουλούμενοι, υποδουλώντας τον εαυτό μας στο Πνεύμα το Άγιο, στην Παναγία Τριάδα, τηρώντας πάντοτε το Πανάγιο θέλημα του Αγίου μας Τριαδικού Θεού, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το δέθεο ημοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.